εορτασμός και λόγω κορονοϊού έχει διάφορες διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις των νόμων περί κορονοϊού, οι οποίες είναι σε ό,τι αφορά τα τετραγωνικά και τα άτομα ανατετραγωνικό τα οποία μπορούν να μπουν είτε σε κλειστούς είτε σε ανοιχτούς χώρους. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εντός της εκκλησίας της Αγίας Μαρκέλας θα μπουν περίπου 30 άτομα, σύμφωνα με τα τετραγωνικά της εκκλησίας. Θα είναι δηλαδή ο Σεβασμιότατος μας μαζί με τον καλεσμένο Σεβασμιότατο, κάποιοι ιερείς που θα έχει μαζί του και θα μπορούν να μπουν μέσα κάποιοι λίγοι πιστοί και οι επικεφαλείς από τους φορείς και τα σώματα ασφαλείας τα οποία θα έρθουν πάνω. Έξω στον αύριο χώρο του Ιερού Προσκυνήματος θα υπάρχουν καρέκλες, όχι πάρα πολλές για να μην υπάρχει ο συνωστισμός, στις οποίες θα μπορούν να κάθονται και πιστοί αλλά και οι συνοδοί των επικεφαλής των φορέων και σώματα ασφαλείας, όπως είπα προηγουμένως, που οι επικεφαλής θα είναι μέσα, και οι πιστοί οι οποίοι θα είναι συγκεκριμένο το νούμερο, σύμφωνα πάλι με τα τετραγωνικά που έχει ο αύριος χώρος και με τις οδηγίες που θα μας δώσει η ελληνική αστυνομία. Από εκεί και πέρα, οι πιστοί οι οποίοι θα θέλουν να προσκυνήσουν θα μπορούν να μπαίνουν αποκλειστικά και μόνο από την κεντρική είσοδο του Αυλόγυρου. Θα υπάρχει αστυνομία εκεί που θα ελέγχει την προσέλευση των πιστών. Το παγκάρι και τα κεριά και η εικόνα της Αγίας μας θα βρίσκονται έξω για τους προσκυνητές και θα υπάρχει μία ροή. Μπαίνοντας από την κεντρική πόρτα του Αυλόγυρου θα προσκυνούν και θα βγαίνουν από την βορεινή είσοδο-έξοδο, η οποία θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για έξοδο, και εκεί θα υπάρχει αστυνομική δύναμη η οποία θα αποκλείει την είσοδο των πιστών από εκείνη τη μεριά, από εκείνη την πόρτα, και θα υπάρχει αυτή η ροή. Άρα έχουμε προσκύνημα με είσοδο-έξοδο φέτος. Σωστά. Με μία ελεγχόμενη ροή, ας το πούμε. Με ελεγχόμενη ροή. Ναι, η αποκλειστική είσοδο, αποκλειστική έξοδο. Οι εμποροπανήγυρες που γίνεται παραδοσιακά έξω με τους πάγκους, με τα πράγματα. Οι πάγκοι και εντός του αύριου χώρου του προσκυνήματος και εκτός έχουν ήδη στηθεί. Μάλιστα. Το ξέρω. Το προσκύνημα είναι ανοιχτό μόνο την ημέρα της Κεφτής της Αγίας. Το προσκύνημα είναι ανοιχτό 365 μέρες το χρόνο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι λόγω των καταστάσεων των υγειονομικών που ζούμε αυτή την εποχή, μπορούν οι πιστοί αντί να προσέλθουν όλοι ταυτόχρονα στη χάρη της, μπορούν να έρθουν και τα 9 μέρα, μπορούν να έρθουν και τα Σαββατοκύριακα που υπάρχουν ανάμεσα στη χάρη της και στα 9 μέρα, ή και τα Σαββατοκύριακα πριν και μετά, καθόλου το καλοκαίρι.